Λες και δεν μπορούσες να δώσεις το ταψί στη θεία την Κούλα όταν θα είναι στην Κρήτη το καλοκαίρι. Πραγματικά, σαν να τη βλέπω μπροστά μου. Ήκουσες από σούπα. Άμε να δώσεις εξετάσεις και δεν λέω να πατσιφιάσου. Γιατί έτσι στην Αθήνα γυρίζουνε παράωροι άνθρωποι. Πάρε και του τον άτο τεψί, αφού το ξέχασε πέρσι τη λαπίνα και το δώσεις. Να μη θα ρηποτσιτόκλεψα κιόλας. Κι άλλη όρεξη δεν είχα τώρα εγώ. Μόνο να πηγαίνω στη θεία την Κούλα να μου βρίζει τα. Μωρή, τι ώρα πήγε. Έχω ελάχιστο χρόνο να προβάρω του μονολόγου μου, λοιπόν. Ξεκινά. Θα μπω άνετος. Θα σταθώ κάπως έτσι. Και θα πω. Γεια σας. Δηλαδή, καλή σας μέρα. Μωρή, καλύτερα να πω χαίρετε. Ποιος ξέρει. Μπορεί να έχει έρθει μεσημέρι μέχρι να έρθει η σειρά μου. Καλά, θα δω μέχρι τότε. Πάμε πάλι. Καλή σας μέρα. Με λένε Σκεπαρνάκη Μανουή. Δηλαδή, το όνομά μου είναι. Μωρέ, καλύτερα να πω ονομάζομαι. Μην και παρεξηγηθούν. Ποιος ξέρει. Μπορεί να είναι και περίεργη επιτροπή. Ναι. Το τελευταίο πρέπει να είναι καλύτερο. Πάμε πάλι. Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Σκεπαρνάκης Εμμανουήλ. Είμαι από την Κρήτη. Βασικά γεννήθηκα εκεί. Δηλαδή κατάγομαι από εκεί. Μωρέ, καλύτερα να πω κατάγομαι. Μη φάνω και χωριά της. Όσο να είναι το κατάγομαι, ακούγεται έτσι πιο ωραίο. Έχεις ένα σοβαρό τόνο. Διότι είμαι διαβασμένο άτομο όσο να είναι. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη φορά το έχω. Μάλλον συγκεντρώσου. Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Σκεπαρνάκης Εμμανουήλ. Κατάγομαι από την Κρήτη και ήρθα εδώ για να εξεταστώ στους έξι μονολόγους. Στο Ρωμαίο και Ιουλιέτα του Βίλιαμ Σεξπίρου και στο Εδίο Μονόλογη τη Σιμ Έστερ σε μονόλογο έτσι. Σας άκουσα. Συγγνώμη. Ο Δίο Μονόλογη θέλω να πω. Κατανοήστε λίγο το άγχος μου. Να συνεχίσω μπορώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το Ρωμαίο του Σεξπίρου, όπου βρίσκεται κάτω από το παράθυρο της Ιουλιέτας και τέλος πάντων τη συνέχεια την ξέρετε. Λοιπόν, ξεκινάω. Αυτό είναι. Νομίζω ότι είμαι έτοιμος.